Καλησπέρα Τεκμάνιαξ με τις Αμπράζες εδώ και σήμερα μετά από αρκετές μέρες δοκιμών και μία ίωση έχω στα χέρια μου το Vivo H90 Pro ε, συσκευή που έρχεται επίσημα πλέον στην ελληνική αγορά με τιμή στα 1199 ευρώ και υπόσχεται πολύ δυνατές επιδόσεις στην φωτογραφία ε, μετά την Επιτυχία του X80 Pro στην ελληνική αγορά που ξεπούλησε πρακτικά έχουμε τον αντικαταστάτη του δυστυχώς όμως η Pro Plus έκδοση που είναι και πιο καλά εξοπλισμένη δεν έρχεται στην Ευρώπη τουλάχιστον στην παρούσα φάση και πόσο μάλλον στην ε, χώρα μας οπότε έχουμε προς το παρόν αυτό εδώ. Να το δούμε όμως ε, σιγά σιγά και πιο αναλυτικά ε, ξεκινώντας από τον σχεδιασμό λοιπόν έχουμε αυτή την αίσθηση δέρματος στο πίσω μέρος το οποίο είναι πολύ ωραίο γιατί γλυστράει ιδιαίτερα ε, με την λεπτομέρεια εδώ Extreme Imagination το stripe εδώ πέρα την λωρίδα αλουμινίου η κατασκευή προφανώς την γυαλί και αλουμίνιο. Ε, στο πάνω μέρος εδώ ε, γράφει professional photography ε, και λογικό αφού είναι μια από τις λίγες συσκευέ με αισθητήρα μία σύντσας στην βασική κάμερα και μπροστά θα βρούμε μια οθόνη 6,78 inches, 6,8 λοιπόν σχεδόν, με ανάλυση 1260x2800, είναι κάπου ανάμεσα σε Quad HD και Full HD+, ε, με 453 ppi πυκνότητα σε pixels, οπότε είναι άριστη η, η, ε, Πυκνότητα των εικονοστοιχείων στην οθόνη δεν παίζει να δούμε πίξελ με γυμνό ομάτι και μάλιστα μια τεχνολογία η οποία προφανώς και την προτιμάμε είναι AMOLED με 1 δισεκατομμύριο χρώματα στα 120Hz, συμβατή με HDR10+, περιεχόμενο και φωτεινότητα που φτάνει στα 1300 nits, οπότε μιλάμε για αρκετά δυνατή οθόνη. Στα υπόλοιπα, έχουμε αλουμίνιο για το πλαίσιο. Ανθεκτικό γυαλί που δεν μα έχει πει εταιρεία τι είναι όμω στην πρόσφυξη, δεν μα λέει ποτέ. Ε, Παρ' όλα αυτά, έχω το χιοδόντα προσαρμοσική σκευή, δεν έχω καταφέρει να το κρατζουνίσω. Και έρχεται με φιλμάκι προεγκατεστημένο ε, εδώ, οπότε θα είμαστε κομπλέ. Και φυσικά, με δίκουλα και φορτιστή. Ε, είναι IP68 η συσκευή οπότε δεν έχουμε άγχος με νερά και χώματα και σκόνη ε, θα είμαστε πολύ πολύ κομπλέ ε, να το δούμε όμως σιγά σιγά και όσο προχωράω να λέω και τα χαρακτηριστικά του να ξεκινήσουμε από την εμφάνιση το θεωρώ έτσι αρκετά όμορφο και stylish με τριπλό LED flash στο πίσω μέρος άμα το φέρω πιο κοντά θα καταλάβετε και είναι και διαφορετική τόνη του flash ε, okay. ε ZEISS, εδώ, στην κάμερα, είναι συνεργασία Vivo και Ζάις. Ε, έχει πολλά σημεία γραμμένα πάνω γιατί την είναι Vivo, με αυτές τις μπουρδες εδώ πέρα, τις οποίες εγώ προσωπικά θα προτιμούσα να μην τις έχει. Vivo Mobile Communication, China, μοντέλο, τάδε κτλ. Βάλτε σε ένα αυτοκόλλητο πάνω κάπου στο κουτί, ξέρω εγώ, δεν χρειάζονται όλα αυτά, αλλά anyway, δηλαδή οι πιστοποιήσει που έχει δεν τα έχουν. Ξέρω, οι συσκευέ τη Apple δεν τα έχουν αυτά. Θα μπορούσαν να μην τα βάλουν καθόλου πάνω. Τέλο πάντων, ε, ok, 9,2 χιλιοστά το πάχο. Αν βάλουμε όμω και την κάμερα που προεξέχει, φτάνει γύρω στα 13 ε, χιλιοστά, το οποίο μέχρι ένα σημείο εξομαλύνεται από την θήκη, αλλά όχι. Πλήρως. ε, πλήρως. όμως η τοποθέτηση ε, της κάμερας σε αυτό το σημείο πιο κεντρικά το κάνει σταθερό όταν είναι σε ε, επίπεδη επιφάνεια. Είναι αρκετά σταθερό. Άνετο στο χέρι με ένα βάρος στα 214 γραμμάρια που για 6,8 ίντσες συσκευή είναι μια χαρά. Οπότε, ναι, εμένα εμφανισιακά μου αρέσει αρκετά ε, ως πάρα πολύ. Ε, μ αρέσει το φολέδερ πίσω, πλαστικό δέρμα στην ουσία από, πίσω, από κάτω ε, δεν ξέρω τι έχει, η αλήθεια είναι, λογικά κάποιο, κάτι σε ε, θα είναι... Δεν ξέρω γιατί υποστηρίζει τα σχηματιφόρτηση, οπότε δεν μπορεί να είναι αλουμίνιο στο πίσω μέρος. Ε, ναι, να δούμε λοιπόν την οθόνη πιο αναλυτικά. Εμένα προσωπικά στην χρήση μου άρεσε πάρα, πάρα πολύ. Δεν έχει κανένα θέμα ακόμα και κάτω από το μεσημεριανό ήλιο. Ε, το μόνο που δεν μου άρεσε, γιατί έχω συνηθίσει το X80 Pro, ήταν ο σαρωτή δακτυλικών αποτυπωμάτων που ήταν ο μεγάλο και πιο πάνω. Οπότε ξυκλίδωνε πολύ πιο εύκολα και με δύο δάχτυλα για κάποιε εφαρμογέ που επιλέγαμε εμεί. Ε, Δυστυχώ αυτό ο ειστήρα είναι μόνο στο Pro Plus. Αλλά οκ, okay. ε, παρόλα αυτά ο αιστήρας είναι κάτω εδώ, είναι αρκετά γρήγορο, συνηθίζεται κανονικά, ε, νομίζω θα είναι κομπλέ. Ε, αλλά θα ήθελα τον πιο μεγάλο, τον πετύχαινες πιο εύκολα και καλύτερη θέση, χωρίς αυτό να σημαίνει πως αυτός που έχει πάνω είναι κακός. Λοιπόν... Πάμε λίγο στις ρυθμίσεις, η οθόνη είναι στα 120Hz, 6,8 ίντσες, ανάλυση όπως είπα x 800 αρκετά καλή ανάλυση για το μέγεθος της οθόνης, ε, display και brightness εδώ, έχουμε το eye protection ε, και smart eye protection, αναλόγως την ώρα, το περιβάλλοντα το φωτισμό ε, και διάφορα άλλα... Ε, φτιάχνει το eye protection για να μην κουράζει τα μάτια μας. Αυτό δίνει συνήθως μια πιο κυτρινοποιημένη αίσθηση στην οθόνη. Όχι όπως το True Tone της Apple και το eye protection της Apple που τα κάνει όλα τελείως πορτοκαλί. Είναι πολύ καλύτερη υλοποίηση. Ε, και fatigue εδώ. Ε, Ανάλογα με τον τρόπο που κοιτάμε την οθόνη, το φωτισμό, την φωτεινότητα τη οθόνη και διάφορα άλλα, φτιάχνει την οθόνη να είναι ακόμα πιο άνετη για τα μάτια μα. Πολύ πολύ ωραίε επιλογέ. Ε, παρόλα αυτά, ε, εδώ είναι η ανάλυση τη οθόνη. Μπορούμε να το κάνουμε και 1080p, Full HD. Εγώ το έχω βάλει στο, στη μεγαλύτερη ανάλυση. Ε, γιατί, γιατί έτσι γιατί το έχω και το θέλω. Ε, και ο ρυθμό ανανέωση 120-60 και το Smart Switch, Switch, ανάλογα με την εφαρμογή, να παίζει μπαλίτσα ε, όπου υποστηρίζεται. Από εκεί και πέρα έχουμε τα γνωστά τα Dynamic Effects εδώ πέρα για να ρυθμίσουμε τη συσκευή και το effect που θέλουμε να έχει αναλόγως με ό,τι κάνουμε. Ε, εντάξει, τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Να φτιάξουμε για παράδειγμα τον σαρωτή δακτυλικών αποτυπωμάτων όπω θέλουμε εμεί, με το εικονίδιο που θέλουμε εμεί. Ε, Ειδοποιήσει πόσα δείχνει. Εδώ, ambient light effect για παράδειγμα. Στη μουσική, στην, ε, ε, όταν έχω κλήσει να παίζει μπαλίτσα με αυτό στα πλάινα. Ε, εντάξει, οκ. Okay. Οκ. Okay. Ε, ωραία πράγματα και αυτά με να μ' αρέσουν που τα έχει και τα χρησιμοποιώ και στο 1080 Pro που έχω σαν βασική μου συσκευή. Πάμε όμως να δούμε ε, τι ψάρια πιάνει η οθόνη, κλασικά ε, Guardians of the Galaxy και να δώσω και φωτεινότητα. Δείξε κάτι για να φτιάξουμε την οθόνη και πάμε. Πάρα πάρα πολύ ωραία οθόνη. Άμολετ λοιπόν, πολύ ωραία βαθιά μαύρα, ωραία χρώματα, ρεαλιστικά. Είναι μια Πολύ καλή οθόνη. Δεν είχα θέμα κάτω από το μεσημεριανό ήλιο, όταν το είχα μαζί μου και στη Βαρκελόνη, στην MWC. Ε, πολύ καλή ποιότητα πάρα πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι οθόνη 1900 νίτσα, αν και νομίζω εκεί πέρα και 2000 νίτσα και 1750. Είναι λίγο βαρκυλεκή, δεν, είχα, δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις υπόλοιπες συσκευές που είχαν παραπάνω φωτεινότητα που είχα μαζί μου. Ήταν πολύ άνετη στη θέαση ε, σε οποιασδήποτε συνθήκες φωτισμού. Ε, είναι μια πολύ πολύ ποιοτική οθόνη την οποία θα χαρείτε φυσικά ε, ό,τι περιεχόμενο κάνετε και η γωνίε θέα είναι πάρα πολύ καλή όπως βλέπουμε εδώ οπότε θα είμαστε πολύ πολύ ικανοποιημένοι από την χρήση τη, αρκετά άνετη, αρκετά ευχάριστη με πολύ ωραία χρώματα, αρκετά ραλιστικά και ζωντανά όσο πρέπει ε, οπότε νομίζω θα είμαστε πάρα πάρα πολύ κομπλέ φυσικά όλα αυτά ε, πρέπει να συνοδεύονται και από καλό ήχο για να Μπορούμε να χαρούμε το περιεχόμενό μας όπως του αρμόζει. Ε, να ανοίξω εδώ πέρα ένα Mother Madness, να δώσω και λίγο ένταση. Στέρεο οίκο, το ακουστικό πάνω ε, ενισχύει την έντασή του για να ακούγεται σαν δεύτερο ηχείο και παίζει αρκετά δυνατά. Πολύ ωραίο οίκος. Έχει και equalizer όταν έχουμε ακουστικά. Και εδώ το Deep Field είναι το σύστημα equalizer που ο νόμος του γιατί είναι πολύ μεγάλο ο ύπο. Τσεντερίκοντα όταν έχουμε ακουστικά. Και λέει, το έχω δοκιμάσει με ακουστικά Bluetooth. Ωραία μπάσα. Ωραίε γεμάτε μεσαίε. τα φωνητικά πολύ πολύ καθαρά και κρυστάλλινα και υψηλές είναι καλές <Και> ναι, 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 ναι. Πάρα πάρα πολύ καλός ήχος ε, Σίγουρα και η ένταση πολύ καλή Οπότε θα χαρούμε το περιεχόμενό μας Με αυτή την οθόνη στο έπακρο Μπορεί να μην είναι quad HD οθόνη, αλλά είναι τελείω ψυχολογικό σε αυτά τα μεγέθη. Ε, οι περισσότεροι έχουν για παράδειγμα ε, ακόμα πάρα πολλοί πολλοί κόσμος ποι οθόνε, 40 και δεν είναι κανένα θέμα. Ε, εντάξει, δεν είναι full HD, είναι ε, δύο φορέ αυτή η ανάλυση στο σύνολο. Ο, ε, οπότε είναι στο σύνολο που άμα πολλαπλασιάσουμε τι πλευρέ. Οπότε είναι πολύ 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 κομπλέ. Ε, ο συνδυασμό οθόνης και ήχου είναι αρκετός και επαρκής για να χαρούμε πλήρως το περιεχόμενο μας. Πάμε όμως στα πιο βασικά και αυτά που είναι πιο εντυπωσιακά στην συσκευή και αυτό είναι η κάμερα. Ε, το έβαλα δίπλα σε πολλές συσκευές ε, και στο Xiaomi 13 Pro που και αυτό έρχεται με μια ίντσα αισθητήρα και είναι πραγματικά το τι μπορεί να κάνει το Vivo εδώ είναι εντυπωσιακό γιατί ε, δεν έχει τον ISP του Snapdragon 8 το Gen 2 που έχει το Xiaomi ή κάποιον άλλον που έχει ξέρω εγώ περσινές συσκευές έχει το δικό της το V-Chip το οποίο είναι πλέον στην δεύτερη έκδοση V2 Chip και κάνει κυριολεκτικά παπάδες όπως έκανε και είχε και πάρα πολύ καλή απόδοση και το περσινο ε, h X80 Pro. Ε, να δούμε την εφαρμογή της κάμερας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η κλασική εφαρμογή της ε, Vivo. Ε, σου λέει καθάρισε λίγο το φακό, ρε μπίχλα. Να φέρω εδώ πανάκι, γιατί το πιάσα και έχει δαχτυλιές πίσω. Οπ. Μπόμπα. Έφυγε το μήνυμα. Ε, λοιπόν, έχουμε εδώ, sports. Η μία αισθητήρα βοηθάει πάρα πολύ στη λήψη φωτός, οπότε σημαίνει ότι πέφτει κατά πολύ η ταχεία η... η... βασικά το κλείστο είναι πολύ πιο γρήγορο γιατί δεν χρειάζεται να μείνει πολύ ώρα ανοιχτό και είναι ό,τι πρέπει για λήψει ε, γρήγορε. Οπότε, αν έχουμε σκυλιά, γατιά, παιδιά ε, ή ασχολούμαστε με αθλητικό, αθλητικά περιεχόμενο, θέλουμε να τράβηξουμε φωτογραφίε στα παιδιά μα, στου αγώνε του, ε, πάμε στο γήπεδο λοιπά, Είναι ό,τι πρέπει για τέτοιε λήψει. Εδώ πέρα είναι η λειτουργία ανοιχτό, πορτρέτο, φωτογραφία, βίντεο, το οποίο βίντεο ε, πάει μέχρι. Ε, εδώ. 8K στα 24 καρό δευτερόλεπτο. Ό,τι και ο ανταγωνισμό ή 4K στα 60 καρέ το δευτερόλεπτο και με τη σταθεροποίηση την εξαιρετική τη ε, ε, Vivo μου αρέσει ιδιαίτερα η λήψη ε, horizontal line. Ε, εδώ το οποίο τι κάνει, είμαι εδώ πέρα έτσι. Αν κάνω εγώ έτσι ή έτσι ακόμα, το γυρίσω και 90 μοίρε. Βέβαια πρέπει να το κρατήσει και το τέτοιο σταθερό λιγάκι. Δεν έχει καμία επιρροή στην εικόνα. Βλέπετε δεν γυρίζει η εικόνα. Κρατάει σταθερή την οριζόντια ε, φάση της ε, κάμερας. Οπότε είναι ωραία, ωραία πο, τρομερή φάση. Βέβαια και πέρα παίζει μόνο σε 1080p όπως επίσης και το Ultra είναι 1080-60 FPS, τρομερή σταθεροποίηση αλλά και η στάνταρ σταθεροποίηση τη συσκευή είναι πάρα 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 πολύ δυνατή. Προμούνται εδώ πολύ με τα πάντα του υποδιάφραγμα για πολλού φακού και ε, εδώ high resolution πανοράμα, σκανάρισμα αρχείων, ε, slow motion time lapse, super moon, αστροφωτογραφία. Ε, Δυστυχώ δεν πέτυχα καθαρό ουρανό για να βγάλω αστροφωτογραφία και πόσο μάλλον αυτό δεν θέλει να είσαι σε πόλη, πρέπει να είσαι κάπου να μην έχει ε, φωτορύπανση όπως τη λέμε στη φωτογραφία, να μην έχει φω στις φωτός γύρω μας. Ε, ε, food, size ε, Landscape ε, κτλ. Ε, AR Stickers, Double Exposure, Dual View, Live Photo και AR Group. Ε, και... Να πούμε και τη φάση με τις ε, κάμερες. Στο πίσω μέρος εδώ είναι ένας πανέμορφος 50,3 MP αισθητήρας IMX989. Ε, Μία συντσας, πάρα πάρα πολύ δυνατός αισθητήρα, με τεράστια πίξελ, 1,6 μικρόμετρα ανά πίξελ, που έχει Dual Pixel Phase Detection Autofocus, Laser Autofocus, το οποίο ε, είναι κάπου εδώ πέρα στο μαύρο, δεν το έχω βρει ακόμα. βασικά παίζει να είναι αυτό εδώ πέρα η τέταρτη θεωρητικά κάμερα ε, ναι λογικά αυτό είναι απλά το έχουν για χάρη ε, συμμετρίας ε, και με οπτική σταθεροποίηση ένας, μια τρομερή κάμερα ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή σε κινητό σταμάταση Λοιπόν, στο πάνω μέρος θα βρούμε έναν δωδεκάρι ε, ultra-wide f-stop 2. Πάρα, πάρα πολύ καλό το f-stop, αρκετά καλό για νυχτερινές λήψεις. Συνήθως βρίσκουμε f-stop 2.2 εδώ. Εδώ είναι πιο φωτεινός ο φακός ε, και έχει και ο focus για τις μακρολήψεις μας. Και δίπλα έχουμε έναν τηλεφακό που δίνει δύο επί οπτικό zoom. Μεν. Δεν είναι πολύ, αλλά... Έχει έναν 50 από πίσω με f-stop 16 πιο χαμηλό και από τον ε, ε, f-stop 18 της βασικής κάμερας. Ε, έναν πολύ καλό λοιπόν ε, αισθητήρα σε ανάλυση και φτάνει μέχρι, αν θυμάμαι καλά, μέχρι 70 επί hybrid zoom είναι ό,τι πρέπει για πορτρέτα γιατί πρακτικά είναι στα 50 χιλιοστά ο 50 λοιπόν ο φακός ε, οπότε είναι το βέλτιστο για πορτρέτα για να φωτογραφίζουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα και ε, έχει πάρα, πάρα πολύ καλή απόδοση και τρομερή αναγνώριση περιγραμμάτων και ο τηλεφακός έχει οπτική σταθεροποίηση και φυσικά ο το focus, εντάξει ναι, οπότε είναι πολύ πολύ κομπλέ. Εδώ έχουμε και ένα μικροφωνάκι το τρίτο, γιατί έχουμε και ένα πάνω για το Active Noise Cancellation και στο βίντεο ε, οπότε πάρα πάρα πολύ κομπλέ το φοβερό είναι το T με τον αστερίσκο που έχει εδώ πέρα που είναι το t coating της εταιρεία για να μην έχουμε lens flares όταν έχουμε σε χαμηλό φωτισμό λάμπες, εστίες φωτός κτλ ε, ώστε να μην πετάει τα flares και να χαλάνε τις φωτογραφίες μας παρόλα αυτά σου λέει η εταιρεία επειδή με τα flares μπορεί να γίνει δημιουργικό στο έχω και στα μενού άμα θα το βάλεις, artificial συνήθως δεν θέλουμε lens flares. Και τα πηγαίνει εξαιρετικά σε αυτό το κομμάτι, σε αντίθεση με κάτι pixel, με κάτι iPhone, που εκεί πέρα το lens flare δίνει και παίρνει. Λοιπόν, ε, να δούμε κάποια από τα δείγματα που έχω βγάλει. Ε, μ, κάμερα. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα τον φίλο μου, τον Χρήστο τον Ελπίδη από το Tech Gear, που πόζαρε για το φακό του Tech <laughs> Ε, να βάλω τη φωτεινότητα στο αυτόματο γιατί νομίζω τώρα τα καίει. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ πέρα. Εξαιρετικά. Κοιτάξτε φυσικό μποκέ πίσω, πολύ όμορφο μποκέ και στη φωτογραφία έχουμε εξαιρετική ποιότητα. Φαίνονται πόροι στο δέρμα, φαίνονται τρίχες ξεχωριστές, χαμηλός θόρυβος, εξαιρετικά. Και εδώ έτσι πιο ωραία καδραρισμένο, νομίζω του άρεσε και του Χρήστο αυτή η φωτογραφία. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Τρομερή ποιότητα ε, σε αυτό που θέλουμε βασικά. Κοιτάξτε, τώρα μπορώ και πίσω όλα, θέλω πίσω ο Χρήστος ενεταρισμένο σωστά, πάρα πάρα πολύ ωραία. Και εδώ πέρα ξεκινάει η, η... η βόλτα μου στη Λαράμπλα, στο Βαρκελόνη. Ε, Εκπληκτικό δυναμικό εύρος από την κάμερα, εντυπωσιακά καλό δυναμικό εύρος, ε, όλα σωστά φωτισμένα, δεν έχει κάψει τίποτα, πάρα 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 πολύ ωραία και εδώ ε, με ε, ένα επί, εξαιρετικά επίπεδα λεπτομέρειας, ανύπαρκτο στόρύβος και εδώ δύο επί, επίσης πάρα πάρα πολύ καλά επίπεδα λεπτομέρειας. Ε, συνεχίζουμε την βόλτα εδώ. Αυτή η φωτογραφία γενικά μου αρέσει πολύ και πιο πολύ και από τις άλλες συσκευέ που την έβγαλα γιατί έχει πιο ωραία χρώματα και πιο κοντά σε αυτό που έβλεπα εγώ. Πάρα 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 πολύ ωραία. Και εδώ με δύο επί παραμένει πολύ καλή η ποιότητα της φωτογραφίας. Άλλωστε τα 50 MP είναι αρκετά για να κάνουμε και ένα pixel binning και να μειώσει θόρυβο και να αυξήσει την ποιότητα. Ε, πάρα πάρα πολύ Ωραία. Και εδώ, μέσα στενά της ε, Βαρκελόνης, εξαιρετικά αποτελέσματα. Ε, ο υπερευρυγόνιος εδώ πάλι στα 12 MP. Η αλήθεια είναι πως θα το τον 50 που έχει το H80 Pro, αλλά εδώ πέρα είναι μεγαλύτερο ο αισθητήρα σε φυσικό μέγεθος, οπότε έχει καλύτερη απόδοση και σε χαμηλό φωτισμό, ειδικά με το f 16 Ε, πολύ καλά αποτελέσματα, παιδιά πάρα πολύ καλή κάμερα. Εδώ ωραία χρώματα, φοβερό δυναμικό εύρος, πολύ ωραία φωτισμένα όλα παρότι ήταν μεσημεριανός ήλιος και είναι σκληρό φωτισμό γενικότερα. Εδώ στο πλάι βλέπουμε έναν μικρό ε, καρατζά που ήμασταν παρέα ε, και κάπου δίπλα, δίπλα στον καρατζά είναι και ο Κώστας ο Βρατιώτης. Ήταν ε, το, η συμμορία της Βαρκελόνης είχαμε γίνει. Λοιπόν... Ε, πολύ δυνατά αποτελέσματα. Πολύ ωραία χρώματα, αυτό που έλεγα αυτό ήταν εδώ από τον υπερευρυγόνιο, πολύ καλή ποιότητα. Ε, ωραία χρώματα, ωραίο δυναμικό εύρο, εξαιρετική επίδοση. Ήταν ε, ανακ... σε κάποιε από τι ανακοινώσει και εδώ ε, θα το βάλω, θα το βάλω. Είναι στο περίπτερο τη Xiaomi, είχε ένα δωμάτιο 100% σκοτάδι. Έμπαινε μέσα σε έπαιρνε βασικά πριν μπει μέσα ένα άτομο από το χεράκι και σε πήγαινε και είχε τι συσκευέ η Xiaomi για να τραβήξει απόλυτο ε, σκοτάδι. Και αυτό και το 13 Pro με τον ίδιο αισθήρα. Αλλά με διαφορετικό ISP. Εδώ έχουμε το βιδίο chip. Εκεί είχαμε το Snapdragon 8 Gen 2 που έχει το δικό του ISP πάνω. Η φωτογραφία του Vivo Καταρχά, δεν είναι πρασινισμένη όπω ήταν στο άλλο και έχει πολύ καλύτερα, Πολύ καλύτερα επίπεδα λεπτομέρεια, πολύ καλύτερα χρωματική, πολύ καλύτερη χρωματική απόδοση και γενικότερα είναι πολύ καλύτερα φωτισμένη. Το V2 chip και το στήσιμο από την Zeiss και την Vivo έχει κάνει παπάδες. Αυτή η φωτογραφία εδώ είναι σε μηδέν φως. Μηδέν φως. Ούτε ένα λαμπάκι μικρό ίσα ίσα να βλέπεις τι και πώς. 100% σκοτάδι. Είναι συγκλονιστικό το πόσο καλή είναι για το φωτισμό που είχε και παιδιά δεν έχει θόρυβο. Δεν έχει ψηφιακό θόρυβο. Είναι λες και είσαι κάπου που ήταν φωτισμένα κανονικά. Σχεδόν μέρα. Είναι εντυπωσιακά καλή φωτογραφία. Και όπως λέω σε μηδέν Φως. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό από κινητό να βγάζει τόσο καλή απόδοση. Ε, το πλησίασε αρκετά το 13 Pro, αλλά εδώ έχουμε πιο φωτισμένη λήψη και ε, καλύτερη, σωστή, σωστή, χρωματικά. 100% σωστή χρωματικά. Στο 13 Pro το Xiaomi, τα, όταν άσπρο εδώ πέρα, επειδή και γύρω-γύρω είναι πράσινο το τραπεζομάτιλο κτλ, τα, λοιπά, τα είχε πρασινίσει λιγάκι. Εδώ είναι όπως ήταν στην πραγματικότητα είναι σοκ, έπαθα σοκ και το παιδί της Xiaomi που ήταν εκεί πέρα που το είδε γιατί έβγαλα και με τα δύο μου λέει, όπα τι είναι αυτό μου λέει τι έγινε εδώ μου λέει, είχε πάθει σοκ και εκείνο. είναι σοκαριστικό εδώ είναι βίντεο το δούμε μετά εδώ είναι φωτογραφία μιας λάμπας το βράδυ ε, και δεν έχει κάψει τίποτα φέρονται μέχρι τα σειρματάκια μέσα εντυπωσιακό και εδώ είναι μια λήψη που μου αρέσει εμένα, το τζάμι από το λεωφορείο που γυρίζαμε στο ξενοδοχείο. Ε, Πάρα πάρα πολύ ωραία. Παίζουν πολλά δεν έχει κάψει τίποτα. Παίζουν πολλά πραγματάκια οι σταγόνες βροχή, τα φώτα από πίσω κτλ. Είναι λες και την έβγαλες με DSLR στο full manual και το αριθμίσεις να είναι όλα άψογα. Ε, εδώ είναι ένα σχήμος δώρο από την Google στην έκθεση. Τρομερό μποκέ έχει εστιάσει το ποτήρι, όλα τα υπόλοιπα φλουταρισμένα. Εκπληκτική αναγνώριση περιγραμμάτων και δεν χρειάζεται. κιόλας γιατί με τη μία εξαριστήρα και στο 1,8 είναι αρκετό για να παίξει μπαλίτσα και να μην χρειάζεται ε, τεχνητή, τεχνητό μποκέ. Το κάνει μόνο του και το κάνει όπω πρέπει. Δηλαδή, αν τζουμάρω και εδώ, βλέπουμε ότι εδώ πίσω το πεζοδρόμιο το έχει φλουτάρει κανονικά, γιατί είναι φυσικό μποκέ. Συνήθω μια οποιαδήποτε άλλη συσκευή αυτό θα το έχει Που δεν κάνει φυσικό μπορεί και σε αυτό το ε, σκηνικό. Εδώ είναι στο ε, full zoom, ε, στο περίπτερο νομίζω τη Samsung. Ήταν είχε κάτι μικρέ μινιατούρες πιο μακριά από εμά για να δοκιμάσουμε την κάμερα του S23. Ε, μια χαρά απόδοση και εδώ. Ο Ντίμπαρ διαβάζει κανονικά, εδώ είναι 70 επί αν καλά. Ε, μια χαρά, μια χαρά. Θα το δούμε βίντεο μετά. Εδώ είναι ένα, στο περίπτωμα τη Samsung, είχε φτιάξει μια εξομοίωση και καλά του νυχτερινού δρόμου τη ε, Κορέα. Ε, παιδιά, πάρα πολύ καλή η επίδοση. Και είχε μέσα εδώ που στέκομαι, είχε κάποια S23 Ultra για να τραβήξει φωτογραφίε να δει. Ε, εξαιρετική επίδοση. Δεν έχει κάψει τίποτα. Παρότι έχει φωτάκια, σκατουλάκια, πραγματάκια κτλ. Δεν έχει κάψει τίποτα. Εξαιρετική επίδοση. Ε, και σε μέρα εδώ με, με, τον ήλιο μέσα στο πλάνο κοιτάξτε τι ωραίο δυναμικό εύρος δεν έχει σκοτεινιάσει τίποτα όλα ωραία φωτισμένα παρότι είναι ο ήλιος μέσα στο πλάνο τα έχει πάει εξαιρετικά εδώ είναι σε κάποιες ανακοινώσει και πάμε τώρα στα ωραία νυχτερινές λήψεις κοιτάξτε εδώ έτσι. Δεν έχουμε lens flares Για αρχή Το την κάνει δουλειά ε, Και δεν έχει κάψει τις λάμπες Έτσι. Ε, αν δούμε εδώ πέρα στα παράθυρα, που εκεί πέρα είναι στη φωτό, μέσα στο σκοτάδι, ε, δεν έχει κάψει κανένα παράθυρο. Εξαιρετικό HDR. Ε, είναι εντυπωσιακά καλή κάμερα. Ε, εδώ εντάξει, φαγητό. Η μία Wagyu. Φοβερό ξανά εδώ. Και εδώ είναι με το Super Moon από το δωμάτιο του σπιτιού που είχαμε κλείσει με τα παιδιά. Ε, κάνει αυτό το εφεδάκι. Η αλήθεια είναι πως αν το τραβήξει χωρίς Super Moon, η φωτογραφία δεν έχει καμία σχέση. Αλλά αυτό που βλέπω εδώ πέρα είναι αυτό που βλέπανε τα μάτια μου από τον μπαλκόνι. Άσχετα αν είναι λίγο πιο τεχνητό είναι αυτό, είναι αυτό που έβλεπα. Και είναι και πιο ωραίο φωτογραφικά. Οπότε εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Εδώ πέρα Φωτογραφία φεγγαριού, μια χαρά που έχει πάει με το Super Πάρα πολύ καλά. Εδώ είναι 30 επί. Αρκετά καλά επίπεδα λεπτομέρεια. Δεδομένου ότι έχουμε έναν 2 επί μόνο τηλεφακό, Ούτε 10 επί. Ούτε 3 ούτε 5. Έτσι. Μια χαρά. Ωραία. Και ξαναβγαίνουμε βράδυ. Γιατί ήθελα να τραβήξω νυχτερινέ. Ε, τη μέρα πριν φύγουμε. Και κοιτάξτε εδώ πέρα αποτελέσματα. Φοβερή νυχτερινή επίδοση, δεν έχει κάψει τίποτα παρότι γύρω δεξιά αριστερά έχει μαγαζιά τα οποία έχουν τις λάμπες στο φώτα, της πινακίδες, τις φωτεινές κτλ. Δεν έχει κάψει τίποτα, όλα ωραία φωτισμένα, όλα ωραία εστιασμένα, όλα όμορφα. Ε, παιδιά είναι εδώ. Την ίδια φωτογραφία έχω τραβήξει και με το, είναι στο review του 13 Pro. Εδώ θα έχει φωτίσει όλα καλύτερα. Δεν ξέρω τι μαγεία έχει κάνει η Vivo σε αυτή τη συσκευή, αλλά είναι εντυπωσιακά καλή η κάμερα σε χαμηλό φωτισμό και με τόσο ε, φώτα εδώ. Εδώ, παιδιά, φαίνεται η λάμπα με στο παράθυρο εδώ πέρα του σπιτιού. Ε, δεν έχει κάψει, παιδιά, το, τον υπόλοιπο χώρο μέσα. Όλα σωστά, χωρίς ούτε ίχνος καμένου ε, στη φωτογραφία και όλα ωραία φωτισμένα όπως τα έβλεπα και εγώ εκείνη την ώρα. Εδώ είναι με δύο επί εξαιρετικά επίπεδα λεπτομέρεια στο f 5,6 στον τηλεφακό. Κάνει δουλίτσα. Είναι εξαιρετικό. Χαμηλό θόρυβο, πολύ καλά επίπεδα λεπτομέρειας, πάρα 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 πολύ ωραία. Εδώ φεγγάρι ξανά εδώ στη Βόλτα στη Βαρκελόνη, εδώ σε μια πόλη. Πραγματικά δύσκολη συνθήκη γιατί είναι η προβολή ακριβώ από πάνω, δεν έχει κάψει τίποτα. Είναι φοβερό. Εδώ. Κοιτάξτε τι ωραία το έχει φωτίσει. Εδώ πέρα σκοτεινά. Έτσι. Ε, στο, στις κάμαρες μέσα. Από πίσω ήταν φωτισμένο με προβολή. Κοιτάξτε τι ωραίο δυναμικό έβρος εδώ πέρα στη φωτογραφία που είναι φωτισμένα όλα καλά μέσα όχι σε υπερβολικό βαθμό να τα κάνει όλα flat, έχει σκιές, αλλά βλέπεις τι έχει μέσα και πίσω τα έχει φωτίσει εκεί που είναι η προβολή, μια χαρά. Μιλάμε τρομερές επιδόσεις. Είναι πραγματικά από τις πιο ωραίες συσκευές που έχω δοκιμάσει για φωτογραφία. Σε εδώ πέρα selfie, επίτηδες γυρισμένος έτσι για να έχει κόντρα να βαρά από από εδώ να έχει σκιά, με έχει φωτίσει εξαιρετικά. Να δούμε και το κομμάτι του βίντεο. Να πάω εδώ βίντεο. Λοιπόν, είναι αυτό που σας έλεγα στο περίπτερο της Samsung που είναι εξομοίωση ε, της Κορέας, της Σεούλ, αν δεν κάνω λάθος, νυχτερινής. Κοιτάξτε τι ωραία κίνηση. Δεν έχουμε ίχνος τρεμοπέγματος στο βίντεο. Εδώ όμως, λαράμπλας, Πολύ ωραία έκφραση. Δεν έχει κάψει κάτι. Παρότι βλέπουμε εδώ πέρα μεγάλο κόντρα στον φωτισμό, καλή σταθεροποίηση. Παρότι τρέχω να προλάβω τα παιδιά μπροστά, πολύ κομπλέ. Σε καλό φωτισμό από την άλλη, αυτό εδώ είναι. 4K βίντεο, 60 το δευτερόλεπτο. Πάρα πάρα πολύ καλά. Ωραία σταθεροποίηση. Πολύ καλό δυναμικό εύρος. Καλή εστίαση. Γρήγορη. Και πολύ ωραία χρώματα. Εδώ είναι στο 8K. Το 8K θα πω την αλήθεια δεν με τρέλανε. Δεν έχει ιδιαίτερη σταθεροποίηση. Βλέπετε πως παίζει. Και ενδεχομένως έχει, δεν ξέρω αν είναι σταθεροποίηση, κάνει κάποια frame drops. Οκ. Okay. Δεν έχει τόσο νόημα. Το δυστυχώ από τη selfie τραβαει τραβάει μόνο 1080p Όπως και το Xiaomi 13 Pro. Αλλά τουλάχιστον έχει πολύ καλό αποτέλεσμα. Καλή σταθεροποίηση στο selfie βίντεο και πολύ καλό δυναμικό εύρο ώστε να είμαι φωτισμένο ακόμα και όταν ο ήλιο είναι μες στο πλάνο. Αυτά από την κάμερα του Vivo. Μια εξαιρετική κάμερα. Μια εξαιρετική κάμερα, πραγματικά. Είναι το κινητό που φέτος τουλάχιστον μέχρι στιγμής έχω χαρεί περισσότερο από όλα στο θέμα της φωτογραφίας. Θα ήθελα ένα Pro Plus για να έχω και τον τηλεφακό. Αν και η αλήθεια είναι πως... Δεν είναι πάρα πολλέ φορές που θα τραβήξω με τηλεφακό. Ε, συνήθως το χρησιμοποιώ και εγώ για πορτρέτα. Ε, και το ψηφιακό που έχει το hybrid τέλο πάντων μέχρι 10 επί είναι πολύ πολύ κομπλέ και καθαρή φωτογραφία. Ε, θα τον ήθελα, προφανώ τον ήθελα. Ε, αλλά έχουμε πολύ καλό βίντεο και ειδικά τη νύχτα σε σχέση με τον ανταγωνισμό, ίσως το καλύτερο. Έχουμε φοβερή επίδοση της κάμερας. Είναι συγκλονιστικό το ότι σε απόλυτο σκοτάδι θα σου βγάλει μια πολύ καλή φωτογραφία. Είναι εντάξει, εκτός πραγματικότητας, έτσι. Ε, το κάναμε και πριν. Και δύο και τρία, τέσσερα χρόνια στο, σε συσκευέ. 100% σκοτάδι και έβγαζε κάτι και έλεγε Πω, Το παιδί εδώ πέρα είναι πεντακάθαρο. Είναι λε και είναι σε δωμάτιο με κανονικό φωτισμό είναι εντάξει, εκτώ, δεν, 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 υπάρχει. Ε, ο μία έντσα αισθητήρα ο μία αισθητήρας είναι εκπληκτικά στημένο για full απόδοση. Ε, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει σε βασική κάμερα για κινητό. Αυτή τη στιγμή hands down. Έτσι. Ε, και τα χρωματικά προφίλ εμένα τα βρήκα πολύ κομπλέ, να είναι καλά και οι ζάης και έχει πραγματάκια να κάνεις κιόλας να επιλέξεις και άλλα χρωματικά προφίλ και εφέ και και και, σου δίνει αυτή την επιλογή, οπότε είναι μια εξαιρετική κάμερα. Αυτό που είναι όμως περίεργο είναι ότι οι άλλες δύο κάμερες παρότι παραμένουν αρκετά καλέ κάμερε, ως πολύ καλέ κάμερε και ο τηλεφακό, παρότι είναι μόνο 2 επί με F-stop 1,6, ε, είναι μπόμπα και πεντάρι αισθητήρα από πίσω. Η διαφορά με την βασική σε ποιότητα και σε απόδοση φαίνεται. Είναι εμφανή, αν προσέξει. Όταν λέω να τι βάλει φωτογραφίε στον υπολογιστή, να τι ανοίξει 100% μέγεθο σε όλη την ανάλυση, να την ξεδιπλώσει όλη και να δει τι διαφορέ. Είναι εκεί πέρα φαίνεται. Παρ' όλα αυτά, σε καθημερινή χρήση για κάποιε εκτυπώσει ενδεχομένω, εδώ όχι αφήσα, θα είσαι πάρα πάρα πολύ κομπλέ. Εξαιρετική κάμερα. Για μένα, ίσω η καλύτερη κάμερα αυτή τη στιγμή σε κινητό. Ε, σταθερά καλή σε όλες τις συνθήκε. Ε, και να πάμε σιγά σιγά στο κομμάτι των επιδόσεων. Έχουμε Diamonds 9200. Δεν έχουμε Sam Θα ήθελα η αλήθεια είναι έναν 8 Gen 2. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως έχουμε ένα αδύνατο τσιπάκι. Ε, ειδικά στο θέμα των γραφικών. Επειδή έχει μια Immortalis G7 1511 πύρινη, ε, τα πηγαίνει εξαιρετικά στα γραφικά. Ε, λοιπόν, να ξεκινήσουμε από ε, benchmarks. 4266 στο Multicore, 1681 στο Single Core. Δεν είναι 8 Gen 2, γιατί δηλαδή το καθαρά CPU, ε, που βαράει ένα 5200 και 1800, αλλά μιλάμε για επιδόσεις οι οποίες είναι αρκετές για να τρέξεις κυριολεκτικά τα πάντα. Είναι λίγο πάνω από αυτό που είχαμε από τις περσινές ναυαρχίδες και είναι λίγο πάνω από αυτό που είχαμε στο 1080 Pro. Στο 1080 Pro που είναι η βασική μου συσκευή, τρέχω τα πάντα χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Οπότε, δεν θα έχουμε θέμα ε, από απόδοση, απλά είναι το θέμα το ψυχολογικό ε, και να σας πω την αλήθεια, αυτή τη στιγμή και ένα κινητό τετραετίας, ένα μεστάβδράκονο 865, τρέχει τα πάντα χωρίς κανένα πρόβλημα. Και το λέω γιατί πρόσφατα έβγαλα ένα κινητάκι που είχαμε 865, το άνοιξα, πέταγε. Έτσι. Είναι. Σε ό,τι και αν έκανα, το πέταξε παιχνιδάκι γιατί μου τελείωσε η μπαταρία του βασικού μου και μέχρι να φορτίσει και τα λοιπά, βρήκα το άλλο, το άνοιξα και πριν κοιμηθώ, έπαιζα παιχνιδάκι. Τρέχει τα πάντα δεν θα έχει θέμα και για αρκετό καιρό ακόμα. Πρώτα θα σταματήσω να αναβαθμίσει που η εταιρεία έχει υποσχεθεί τέσσερα χρόνια με αναβαθμίσει συν άλλο ένα-δύο χρόνια security αναβαθμίσει. Ε, οπότε, ναι. πάμε παρακάτω. Εδώ είναι Wild Extreme Stress Test. Ε, εδώ θυμίζει λίγο 8 Plus Gen 1 όπως και το X80 ε, Pro ε, παρότι οι επιδόσεις στα γραφικά είναι τεράστιες είναι επιδόσεις αντίστοιχες με αυτές του Snapdragon τους 8 Gen 2 ε, είχαμε λίγο, όχι λίγο, έρχεται το throttling χάσαμε ένα 42% των επιδόσεων ε, όλα αυτά ε, έχω μιλήσει με την ταινία παιδιά λιγάκι κάνει λίγο throttling στα γραφικά μου είπε το ξέρουμε και το ετοιμάζουμε ένα update ακόμα για αυτό θα δούμε θα ε, το δούμε μετά 3741 στο ε, wildlife extreme Ακριβώς το ίδιο σκόλ, 3700 κάτι, μου έδωσε το... μου δίνει ο 8 Gen 2. Οπότε μιλάμε για πολύ δύναμη στα γραφικά. Ε, και αν σκέψουμε παιδί μου ότι αν ε, εδώ βαράει αυτό το σκορ το αντίστοιχο σκορ βαράει και το S22, S23 Ultra που έχει 8 Gen 2 ε, και αυτό θροτλάρει περίπου και πέφτει την επιδόση σε 74 όχι στο 60 που πέφτει εδώ πέρα σε 74 ε, παρόλα αυτά είναι αρκετές, αρκετά μεγάλη επίδοση δηλαδή εδώ 2.176 το lowest που έφερε, το πιο χαμηλό σκορ που έφερε γιατί τρέχει 20 φορές στο τεστ και είναι πολύ βαρβάτο. Ε, καταρχάς δεν υπάρχει παιχνίδι που να το πιτάρει τόσο πολύ. Κατά δεύτερον, ε, είναι αρκετά και τα 2.100 για να παίξει τα πάντα χωρίς κανένα πρόβλημα, πιθανότητα στα 60 καρόντε φιλόλεπτο. Έτσι, ε, οπότε ναι, ε, πάμε παρακάτω. 1.249.096, πρακτικά 1.250 στο αντού του, πάρα, πάρα, πολύ δυνατό σκοράκι, πολύ πάνω από το 1 εκατομμύριο. Και επειδή ο αποθηκευτικός χώρος είναι UFS 4 ε, και είναι ταχύτατο, έχουμε 3,2 γίγα το ανάγνωση, ε, 2,85 εγγραφή και τα random εδώ πέρα είναι πολύ πολύ δυνατά, οπότε κομπλέ. Ε, από εκεί και πέρα, ο Dimensity 9200 είναι πολύ δυνατό τσιπάκι. Ίσως εισερούσε στο θέμα του ISP, όμως η εταιρεία έχει βάλει τον δικό της, οπότε και ο Snapdragon να είχαμε βέβαιο τσιπ θα είχαμε και αυτό δουλεύει. ISP είναι Image signaling processor για τις κάμερες ε, και για την αναπαραγωγή του περιεχομενού συσκευή, οπότε <coughs> είναι πολύ πολύ καλή η φάση. Είναι Snapdragon 8 Gen 2 σε επιδόσεις؟ όχι. Στα γραφικά, ναι. Σε επεξεργαστική ισχύ, όχι. Αλλά το πιο βα... τα συνήθως τα πιο βαριά πράγματα που τυρώχνουμε στο κινητό είναι τα παιχνίδια. Σε καθημερινή χρήση δεν πρόκειται να καταλάβουμε τη διαφορά σε σχέση με έναν 8 Gen 2. Ε... Εκεί που ίσως καταλάβουμε όμως διαφορά θα είναι η μπαταρία. Παρότι και τα δύο είναι στα 4 νανόμετρα. Εδώ θέλει λίγο δουλίτσα η εταιρεία. Έκανε το πρώτο βήμα μου, μα έστειλε ένα update λίγο πριν κυκλοφορήσει και έστρωσε πολύ το κομμάτι τη μπαταρία. Φαντάζομαι θα στρώσει και παραπάνω και το Q80 Pro. Στην αρχή όταν μας το πρωτοστήλαν ήρθε ένα update, το σώσε κάπως, μετά από λίγο ήρθε και άλλο update και έστωσε αρκετά η μπαταρία. Ε, Παρ' όλα αυτά, ε, έχοντας σαν βασική συσκευή, εμένα μου βγάζει τη μέρα και γυρίζω σπίτι με ένα, το βράδυ πριν το βάλω για φόρτιση, με ένα 20 με 35% μπαταρία, το οποίο είναι αξιοπερίεργο γιατί στι, στα χέρια μου δεν κρατάνε τόσο οι συσκευές. Το 80 Pro για παράδειγμα, ε, κάπου στο απόγευμα που το έχω σκίσει με δουλειά τηλέφωνα, απαντάω σε email, σε μηνύματα, σε δικά σας μηνύματα και σχόλια. Ε, το απόγευμα κάπου έχει μείνει με ένα 29% μπαταρία, λέω πέρα το μία στη φόρτιση, για να έχω μέχρι το βράδυ, τώρα μην κάθομαι να τρέχω να βρω φόρτιση τελευταία στιγμή. Ε, οπότε ναι. Ε, όμως, 120W φόρτιση και 50W ασύρματη φόρτιση. Ε, δεν έχει αντίστροφη ασύρματη φόρτιση, έχει ενσύρματη αντίστροφη φόρτιση ε, η συσκευή. Ε, φορτίζει σε ε, 8 λεπτά το 50% της μπαταρίας και περίπου σε 18-19 λεπτά το 100% της μπαταρίας που είναι πάρα, πάρα πολύ ωραίο με φορτιστή που δίνει η εταιρεία μέσα στο κουτί όπως πρέπει κανονικά. Φορτιστή θυκούλα. Μια χαρά. Λοιπόν ε, δεν είναι η καλύτερη μπαταρία που έχω δει ε, όμως είναι αρκετά αξιο... αξιόλογη ε, από τη στιγμή που βγάζει τη μέρα εγώ είμαι κομπλέ γιατί από την ώρα που βγήκε 888 8 Gen 1 8 Plus Gen δεν υπάρχει σχεδί που να αντέχει τη μέρα στα χέρια μου. Ε, αυτή μου την έβγαλε τη μέρα. Οπότε εγώ είμαι ικανοποιημένο. Ε, και όχι μόνο μου την έβγαλε, είχα και μια καβάτζα κάμποσο ε, για να είμαι σίγουρος ότι πριν κοιμηθώ μπορώ να ρίξω για ματιά στη σελίδα, να παίξω κανένα παιχνιδάκι και να πάρω ύπνος ε, χωρίς να χρειάζεται να είμαι με το καλό του φορτιστή. Γυρίζω, το βάζω, γεια σας, το επόμενο πρωί. Ε, Οπότε είναι κομπλέ και το θέμα της μπαταρίας. Έτσι λοιπόν, να κάνουμε και ένα κλείσιμο. Στο σύνολο έχουμε μια πολύ ok συσκευή. Πολύ ωραία ε, αισθητικά. Εμένα μου αρέσει και στο χέρι η αισθησή. Και δύο χρόνια είμαι να την προτιμώ. Με την προτιμώ όλοι, εμένα μου αρέσει. Γιατί, γιατί όταν έχω βάλει τα gestures ε, είναι πολύ ευγενική στα χέρια μου. Δεν ρατζουνάει. Ε, ε, η οθόνη λοιπόν είναι Πολύ κομπλέ. Πολύ όμορφη οθόνη. Μπορεί να μην είναι quad age, να είναι λίγο παρακάτω ανάλυση, αλλά δεν καταλαβαίνει καμία διαφορά σε καθημερινή χρήση. Η φωτεινότητα είναι αρκετή για να, για πολύ πολύ άνετη σε εξωτερικο-, θέαση εξωτερικού χώρου, ακόμα και κατά τον ήλιο. Ε, πολύ καλό ήχο. Εξαιρετική κάμερα. Πολύ fan to have και fun to play ε, κάμερα. Κάνει παπάδε. Και πολύ πολύ ωραία για να παίξει με τη δημιουργικότητά σου. Ε, εξαιρετική. Ε, επιδόσεις πολύ δυνατές, τρέχει τα πάντα. Ε, δεν είχα κάποιο ιδιαίτερο θέμα μετά το update με θερμοκρασίε. Πριν το update είχα κάποιο θέμα και με το που είχα το update τώρα σε πάρα 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 πολύ. Ε, οπότε τώρα δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Είναι μια πολύ πολύ καλή συσκευή. Τιμή. 1200 θα πεις αου γιατί πέρσι το 1080 Pro έκανε χιλιάρικο. Έκανε χιλιάρικο αγαπητά μου παιδιά γιατί ήταν η είσοδο στην ελληνική αγορά. Στη Γερμανία έκανε 1200 το, το, το 1080 Pro και εδώ ε, αναγκαστικά θα πρέπει να βγει με 1200 όπως και το 1080 Pro στην υπόλοιπη Ευρώπη ήρθε σε αυτά ε, και να απορροφήσει τις αυξήσεις που έχουμε στα κινητά. Οπότε έπρεπε να κάνει κάποιε υποχωρήσει, όπω είναι ο σταρωτή δακτυλικών αποτυπωμάτων που δεν έχει, τον έχει μόνο στο μέσα στη μεγάλη συσκευή. Και όχι εδώ, που κι αυτό είναι παιδιά, είναι, δεν είναι κανένα ε, κακό, είναι ταχύτατος, έτσι. Απλά δεν είναι το αστέρι που είναι ο άλλο που έχω στο, στο 80 Pro. Ε, και λίγο στην ανάλυση τη οχώνη, αλλά σε σημείο που δεν καταλαβαίνει διαφορά. Δηλαδή, όσο κοντά και να την φέρω, pixel δεν παίζει να δείτε και τώρα 40 80 τηλεόραση το βλέπεις, πίξε δεν παίζει να δεις. Ε, είναι super sharp, crystal clear η ε, Όλα έχουν ανέβει. Ο ανταγωνισμός τι έχει? Ένα μη ε, 13 Pro, με παρόμοιες κάμερες και τα λοιπά, στα 1400. Ένα S23 Ultra, ή 23 ε, S23, κοντά στα 1400 με 1500, είναι πιο ακριβά. Οπότε παραμένει αρκετά καλό value for money, τουλάχιστον όπω το βλέπω εγώ. Ε, δεδομένη τη κατάσταση παγκοσμίω, πλέον η μισά κατηγορία έχει πάει στα 6-7 εκατοστάρικα, 5 με 7 εκατοστάρικα, έτσι. Ναι. Ε, για μια καλή συσκευή. Οπότε ναι. Ε, Μ' αρέσει. Όχι, δεν μ' αρέσει που έχουν ανέβει και οι τιμές. Δεν θα πω ψέματα. Δεν μ' αρέσει που θέλει ένα χιλιάρικο, ένα χιλιάρικο και 1600 για να βαρχίδα. Έτσι. Αλλά. Τι να κάνουμε. Δεν είναι μια εταιρεία, είναι όλε. Αυτά λοιπόν από το Vivo H90 Pro. Ε, αν σα αρέσει το βίντεο και το βρήκατε ενημερωτικό, ρίξτε ένα thumbs up. Σαν να έχετε κάνει ήδη, link σε όλη για την περιγραφή. Καμπανάκι να παίρνετε το και να είστε όλοι καλά. Να περνάτε καλά.